Όπου δεν υπάρχουν σύλλογοι, έχουμε κάποια θέματα και εκεί χρειάζεται να είμαστε περισσότερο. Ξεκινήσαμε αμέσως μετά την εκδήλωση τα προβλήματα με τους φύλακες και τις καθαρίστριες, ίσως να τα ξέρετε. Τα αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ καλά και φτάσαμε και το Σεπτέμβριο και κάναμε επίσημα καταγγελία. Συνεχίσαμε με τις σχολικές επιτροπές, που εκεί για πρώτη φορά μπήκαμε πολύ βαθιά, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το τι γίνονται τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν για τα σχολεία μας. Αναγκαστήκαμε και καταψηφίσαμε όλες τους απολογισμούς που γίνανε. Όλα τα στοιχεία, γιατί το κάναμε αυτό και ό,τι θέλετε να δείτε, επειδή θα έπρεπε να μιλάω δύο μέρες εδώ, θα μπορείτε να μπείτε στο site της Ένωσης Γονέων και να τα δείτε όλα. Θα διευκρινιστούν τα πάντα, όλα όσα έχουμε κάνει. Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών. Δεν ξέρω ποια σχολεία γνωρίζετε εσείς ότι είχαν πρόβλημα, αλλά είχαν τελικά πολλά σχολεία προβλήματα. Ξεκινήσαμε από μια ενημέρωση των γονέων στις 9 Σεπτεμβρίου. Συναντηθήκαμε με την ΕΛΜΕ, πήγαμε στο Υπουργείο Παιδείας, μετά ξανά με την ΕΛΜΕ, μετά διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας στην Ξηθάνη, μετά αμέσως στην Περιφερειακή Διεύθυνση, στο Εγκλήνη, και λέω μόνο τις επικεφαλίδες. Μετά παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Παιδείας. Τελικά τα κενά κάποια καλύφθηκαν. Το επόμενο πρόβλημα ήταν οι συγχωνεύσεις με μάτια. Ξεκινήσαμε με συζήτηση και συνάντηση με τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας. Μετά αναγκαστήκαμε και κάναμε διαμαρτυρία. Κάναμε καταγγελία εκεί. Συνεχίσαμε τον Περιφερειάρχη, ώσπου καταφέραμε και έγινε αναστολή. Αναστέλλεται, λέει, η απόφαση για τις συγχωνεύσεις των τμήματων. 4/10/13. Τα προβλήματα όμως πάλι συνεχίσαμε. 26ο-21ο δημοτικό, όσο κανονίζεται. Τα δύο σχολεία, ένα. Πάλι εκεί η Ένωση Γονέων να παλεύει και αμέσως μετά στη Βουλή των Ελλήνων για τη διαμαρτυρία. Προς το παρόν και εκεί το θέμα αναβλήθηκε. Συμμετείχαμε σε πολλά πράγματα αυτή τη χρονιά. Με το θέμα που υπήρχε με την Τράπεζα Θεμάτων της πρώτης Λυκείου. Κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας. Ενημερώσαμε για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη σχολεία, τον τύπο, και ξεκινήσαμε μητρό σχολείο. Ένα όνειρο το οποίο υπήρχε και πλέον τα προβλήματα καταγράφονται το σχολείο, προς το παρόν σε βάση των δεδομένων Excel, αλλά τα έχουμε όλα μπροστά μας και μπορούμε μαζί με τη νέα δημοτική αρχή ίσως να βοηθήσουμε πολύ. Συμμετείχαμε σε όλες τις συνελεύσεις των σχολείων, όπου μας καλούσαμε. Στις εκδηλώσεις των σχολείων, ήταν και πολλές. Γίνανε αλλαγές, αρκετές μες τη χρονιά. Στην Ένωση Γονέων παραιτήθηκε ο κύριος Νταβής Ευστάθιος και αντικαταστάθηκε από την κυρία Ρένεση. Το ίδιο ο κύριος Καρυδάκης, ο προηγούμενος πρόεδρος, λόγω του ασχολήθηκε με τα κοινά, παραιτήθηκε και έγινε ανασύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Με την Τράπεζα Αίματος, 28 Σεπτεμβρίου ιδρύθηκε η Τράπεζα Αίματος για τους μαθητές των σχολείων μας, από μέλη συλλόγων και που ήταν και στην Ένωση Γονέων. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πάντα θα είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων στην Τράπεζα Αίματος. Συμμετείχαμε στις αιμοδοσίες και πλέον από 9 Ιουλίου με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αίματος υποσχεθήκαμε παράλληλη πορεία ανάπτυξης και της Ένωσης Γονέων και της Τράπεζας Αίματος και θα επιτευχθούν και οι στόχοι και των διονών. Θα έχουμε πολύ αίμα για όποιον το χρειαστεί από τους μαθητές και η Ένωση Γονέων θα έχει τους συλλόγους δίπλα και θα κάνει πράγματα τα οποία ίσως να τα μιλούμε. Αυτά ήταν οι αγώνες. Από διοργανώσεις που κάναμε, ξεκινήσαμε αμέσως μετά την προηγούμενη αποχαιρετιστήρια βραδιά, οργανώσαμε αγώνες σκάκι.
δημοτικών σχολείων. Δεν ξέρω ποιοι το ξέρετε, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το Δεκέμβριο έγινε διανομή επιταγών σε 60 οικογένειες. Έτσι οργανώθηκε μια διανομή επιταγών από έναν συμπολίτη μας ο οποίος της διέθεσε. Και ασχοληθήκαμε 3 ημέρες με αυτό. Για πρώτη φορά, τον Φεβρουάριο, κάναμε εκδήλωση κοπή πίτας, κάπως έτσι όπως είμαστε εδώ. Μεγάλη γιορτούλα κι αυτή. Βραβεύσαμε σε διαγωνισμό ποιήσης μαζί με την Φιλότα Κρυλέσκη και τον Μητροπολίτη τους μαθητές οι οποίοι διαγωνίστηκαν στην ποιήση. 2 Απριλίου ανακοινώσαμε το πρόγραμμα της υιοθεσίας σχολείων με τους Έλληνες του εξωτερικού του Hellenic Cultural Center, τα οποία θέλουν να πρημοδοτήσουν τα σχολεία ως Έλληνες του εξωτερικού. Τον Μάιο διοργανώσαμε ημερίδα για τους μαθητές τρεις λυκείου και όχι μόνο, σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ του Δήμου Αχανών για τη διαχείριση του άγχους των πανελλαδικών εξετάσεων και τη σωστή συμπλήρωση του οργανωτικού δελτίου. Αυτά είναι οι εκεφαλίδες από αυτά που κάναμε στη χρονιά. Δεν ξέρω, οι περισσότεροι πρέπει να γνωρίζετε ότι κάνουμε αυτά τα πράγματα. Η Ένωση Γονέων είναι η σύλλογή της. Η δύναμή της είναι οι άνθρωποι της. Και γι' αυτό κάθε τέλος χρονιάς κάνουμε αυτή τη γιορτούλα για να πάρουμε δύναμη την επόμενη χρονιά να είναι ακόμα καλύτερη. Το Διοικητικό Συμβούλιο σας εύχεται καλό καλοκαίρι, με υγεία και καλή τύχη. Να είστε καλά.